Γεια σας. Ομορφιές από τα λίμνια, στιγμές γραφικές που σχεδόν μας ξεφεύγουν μέσα από τη γρηγοράδα του χρόνου. Να σταθούμε για λίγο στα ροζιασμένα χέρια του παππού, στο πρωινό ξύπνημα, στο καλωσόρισμα κάθε καινούργιας μέρας. Να γνωρίσουμε σήμερα με ένα διαφορετικό τρόπο το χωριό μας και όλη την προσπάθεια για ομορφότερες στιγμές, για ωραιότερες μέρες. Και αυτά με πολύ αγάπη μέσα από το φακό ενός ερασιτέχνη. Όταν ήταν αυτή η δουλειά που ήταν οι λουργιάτες χριστιανοί στη Λουργίνα, ο Σταυρός ήταν τους λουργιάτες. Μετά πήγαμε μεγάλα στο χωριό μας, τον έπιασαν το χωριό μας και μείναμε και λειτουργούσαμε κάθε σαν μήνα, κάθε μια φορά μήνα. Η εκκλησία του Σταυρού είναι πολύ αρχαία εκκλησία. Θα είναι 300 χρονών και παραπάνω η εκκλησία του Σταυρού. Που έπιασαν τότε με δέσκαρα οι Τούρκοι στην Κύπρο. Από τότε έπιασαν το κλεισάνι του Σταυρού Τούρκοι και το κατέχουν ως τη σήμερα μέρα. Εκεί πέρα στο Σταυρό υπήρχαν και Άγιες εικόνες. Υπήρχε ο Δήμος Σταυρός, υπήρχε μια εικόνα της Παναγίας, μια του Χριστού, μια των 12 Αποστόλων, οι οποίες έμειναν πάνω, δεν ξέρουμε τι γίνονται. Ο Σταυρός μετέπαινε όπως κάποιον εμπόδισμα Θεός και φύδεψε με έναν Τούρκο και τον έδωκε το Σταυρό των Νέων που είχαν πάνω στη Κρυσάκη, τον έπαιρνε κάτω στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Αχ, οι νεκροί μας δε χωράν στο χώμα και στο κλάμα. Ψυχή και σώμα βάλανε στον Άγιο Αγώνα τάμα.